Έλα και που είσαι, μαν μου, και καλώς ήρθες σε ένα βίντεο παρέα με μένα. Το Τζέτζε, το φίλο σου. Είναι φίλο μου. Το σημερινό βίντεο είναι διαφορετικό από αυτά που με έχει συνηθίσει να με βλέπει, οπότε πάμε να σου εξηγήσω τι σου έχω ετοιμάσει. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθώ με το ρόστερ του Παναθηναϊκού, τι μεταγραφέ που έχει κάνει για αυτό το καλοκαίρι και τη φιλαθλή γνώμη μου για αυτέ, με τη βοήθεια του Football Manager και του Transfermarkt. Πάμε να δούμε όμω ποιοι είναι αυτοί, την καρτέλα του στο Football Manager και το ιστορικό του. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, που είναι ο Κάρολος Ζέκα. Όλοι ξέρουμε τον Κάρολο, ένας Κάρολος Ζέκα, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο δυστυχώς όμως είχε αρκετούς τραυματισμούς. Μια αρχηγική φιγούρα όμως για τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, πιστεύω, ένας leader, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον προπονητή και όλο το ρόστερ σε διαχείριση ψυχολογίας της ομάδας και για να μεταλαμπαδεύσει την επαγγελματικότητά του σε μικρότερους παίχτες. Αν καταφέρει να παραμείνει υγιής για μία σεζόν, πιστεύω ότι θα είναι μια υπέροχη αλλαγή ή ακόμα και πρώτη ομάδα θα πω. Έστω για 60 λεπτά, άμα έχεις ένα Κάρλο Ζέκα πιστεύω μέσα στο γήπεδο, είναι μια αρχική μορφή η οποία δίνει το κορμί του για την ομάδα που παίζει. Κάρλο Ζέκα, ελεύθερος, 34 ετών πλέον, ένας παίχτης ο οποίος ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός, έχει περάσει δύσκολα με αυτή την ομάδα, και ήταν από τους πιο τίμιους παίχτες από την περίοδο τη μαύρη εκείνη που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Δεύτερη ελεύθερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ένας παίχτης ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Σερβίας, ετών 31 πλέον. Ένα αριστερό μπακ το οποίο είναι αρκετά καλό για την Ελλάδα στα επιθετικογενή του καθήκοντα. Τώρα, στα αμυντικογενή, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Δεν γνωρίζω πάρα πολλά προσωπικά για τον παίχτη. Το ότι είναι διεθνής με την Εθνική Σερβίας λέει αρκετά. Attacking fullback τον χαρακτηρίζει το παιχνίδι. Καλή σέντρα βλέπουμε, καλό φλερ. Καλό determination. Λίγο ευέξαπτο τον βλέπω εδώ πέρα με 17 aggression. Φυσική κατάσταση 17, παρόλο που είναι 31. Γνώμη μου, προσωπική, καταλαβαίνω από τη μία τον Παναθηναϊκό να θέλει να πλαισιώσει τον κορμό του με περισσότερους έμπειρους παίχτες, αλλά πιστεύω ότι φέτος το παρακάναμε λίγο σε κάποιες θέσεις. Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλες κινήσεις, πιστεύω. Μλαντένοβιτς Τίμιος, έχω μετά αντιπρόταση να δώσω, αλλά ποιος μ' ακούει. Δεν είμαι και σε καμία θέση, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, να πω, ξέρεις, Γιωβάν φέρε αυτόν. Δεν είναι τόσο ακριβώς ένα αυτό. Έχει μέλλον όμως αυτός. Βγαίνει ο director of football από μέσα μου, ξέρεις. Τώρα που έφυγες Μποτό, εσύ στον ΠΑΟΚ πάνω, θέλω να κάνω μεταγραφές εγώ. Ξέρω καλά. Γεμάτη σεζόν ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Αν δεν κάνω λάθος, έχει χάσει μόνο 2 αγώνες πέρσι. 2-3 αγώνες με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Ένας από αυτούς επειδή είχε μαζέψει κάρτες ή πήρε κόκκινη, αν δεν κάνω λάθος. Οκ, δεν είναι κακή μεταγραφή, θα πω. Εντάξει, σίγουρα η ιστορία θα δείξει αν ισχύει ή όχι. Μανατζερικά το βλέπω. Μανατζερικά. Real life βασικά το βλέπω. Μανατζερικά δεν το βλέπω. Αλλά η λογική football manager δεν εφαρμόζεται τόσο συχνά στο ποδόσφαιρο. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Επόμενη ελεύθερη μεταγραφή με μια πολύ μεγάλη θητεία στην Ιταλία, ο Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ένας μεσοεπιθετικός με 35 εμφανίσεις για την εθνική Σερβίας και 4 γκολ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπορεί να παίξει και αριστερή πτέρυγα όπως έπαιζε και στη Σασουόλο. Πλέον έχουμε αρκετούς παίχτες, πιστεύω, μεσοεπιθετικά, αλλά σίγουρα δίνει μια παραπάνω ποιότητα από αυτή που είχαμε πέρσι. Μπορώ να εμπιστευτώ πολύ καλύτερα τον Τζούριτσιτς από τον Βέρμπιτς και για αριστερή πτέρυγα, αλλά και για μεσοεπιθετικός. Ακόμα και για επιθετικός θα μπορούσε, truth be told. Τώρα από εκεί πέρα δουλειά του προπονητή είναι για το που θα παίξει ο παίχτης. Επόμενη μεταγραφή μανατζερική. Παναθηναϊκός ξόδεψε 2,5 με 3 εκατομμύρια εν πάση περιπτώσει για να φέρει ένα παλιό μανατζερικό που λένε 14-15 football manager πρέπει να ήταν, που ήταν στη Feyenoord, Wonderkid μεγάλο τότε, 15 εμφανίσεις με την Ολλανδία, Tony Emilio Trindad de Villena. Ένας παίχτης στο κέντρο, ο οποίος έλειπε πέρσι από τον Παναθηναϊκό σίγουρα. Μανατζερικά έβγαζε μάτια. Είναι ένας παίχτης που έχει και τα δύο πόδια. Μπορεί να βάρεις και με το δεξί. Έχει μακρινό σουτ. Έχει ωραίο μακρινό σουτ. Έχει καλό κοντρόλ μπάλας. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει τα 1-2. Είναι πολύ ευέλικτος γενικότερα σαν παίχτης. Και έχει και την μπάσα. Δηλαδή έχει το πακέτο. Ένας ποιοτικός παίχτης. Ευελπιστώ να δω ωραία πράγματα από εκείνον. Παρέα με τον Τζούριτσιτς γινόμαστε λίγο πιο ελκυστικοί, θα έλεγα, στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και ίσως βρούμε την καθετή πάσα πλέον. Και να μην βγάζουμε μόνο σέντρες. Κάθετη. Όχι αντεπίθεση διαγωνία. Κάθετη. Εκεί πέρα που είναι τον Μπούγιο η αμυντική, κατάλαβες. Αυτό. Από Έκι Γκονζάλες εποχή. Και ένα μακρινό σουτ προφανώς από Καραγκούνι εποχή, θα πω. Τελευταία φορά που είδαμε παίχτη του Παναθηναϊκού να έχει μακρινό σουτ καλό ήταν από τότε που έπαιζε ο Καραγκούνης. Φαντάσου. Και πάμε στην τελευταία μανατζερική
απόκτης του Παναθηναϊκού, δανεικός με οψιόν αγοράς, κεντρικός αμυντικός, Τιν Γετβάη. Τιν Γετβάη, πολύ γνωστό στο μανατζερικό κοινό από τότε που ήταν που λένε της Δυναμό Ζάγκρεμπ και στις χρονιές με τη Λεβερκούζεν, έναν παίχτη που πάντα ήθελες να τον πάρεις δανεικό στην ομάδα σου. Έχοντας γεμάτες σεζόν τα τελευταία δύο χρόνια, ο Παναθηναϊκός τον πήρε δανεικό με οψιόν αγοράς στο 1,5 εκατομμύριο. Ευελπιστώ να είναι μια καλή λύση στην άμυνα της ομάδας, μιας και τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μεγάλη ποιότητα στο κέντρο της άμυνας μας. Μακάρι να μας διαψεύσει ο κύριος Τιν, μεγάλο που λένε μανατζερικό. Στο κέντρο της άμυνας πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και άλλο κεντρικό αμυντικό. Στα δεξιά της άμυνας μου αρέσει πάρα πολύ το δίδυμο Γιάννης Κότσιρας και Γιώργος Βαγιανίδης, με τον μικρό να δείχνει ωραία δείγματα στα φιλικά και τον Κότσιρα να είναι μια πολύ σταθερή λύση, τουλάχιστον για Ελλάδα, αμυντικά και μεσοεπιθετικά μερικές φορές. Ο Βαγιανίδης πιο πολύ επιθετικά, με πολύ ωραία τρεξίματα. Μλαντένοβιτς Χουανκάρ. Μλαντένοβιτς θα δούμε, γιατί είναι 31 και μπορεί να έχει καλύτερα τρεξίματα από Χουανκάρ. Ο Χουανκάρ στα 33 του μπορεί να είναι μια αξιόπιστη λύση από την άποψη ποιοτικά. Δεν είναι άσχημος. Τίμιος παίχτης. Θα τρέξει, προσπαθεί. Στο κομμάτι του αριστερού μπακ, θα ήθελα να δω επιστροφή Ζαγαρίτη στην ομάδα. Δηλαδή, αντί να πάρουμε ελεύθερο τον κύριο Μλαντένοβιτς, στα 22 του να φέρουμε πίσω τον Ζαγαρίτη σε μια νορμάλ τιμή, μην το βλέπεις έτσι. 500 με 700 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή φεύγει ο Ζαγαρίτης, πιστεύω, από την Πάρμα. Θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη ενός φερέλπη Έλληνα για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να τον ξαναδώ στα πράσινα, ειλικρινά. Και πιστεύω ότι αν γυρίσει θα του βγει σε καλό. Αυτή θα ήταν για εμένα η αντιπρόταση για αριστερό μπακ. Να έχει τον Χουανκάρ στα 33 του και έναν μικρό, τον Ζαγαρίτη στα 22 του, που ξέρει την ομάδα και την πονάει, ώστε να έχεις μέλλον και backup τα οποία διψάνε να παίξουν. Να είναι σε μια ηλικία που να διψάνε, να αναδειχθούν μέσα από την ομάδα. Και φέτος που παίζουμε Ευρώπη, δεν υπάρχει καλύτερη περίοδος. Ένις Τσοκάη. Ο Ένις Τσοκάη πολύ τον κράζεται. Εγώ θα πω δυνατός παίχτης. Τον βλέπω σαν έναν Ραϊμόντα Ζουτάουτας, ρε παιδί μου. Τίμιος, δουλευταράς, αμυντικογενής. Εντάξει, δεν έχει το μακρινό σουτ του Ραϊμόντας, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεν τον έχω δει να κάνει κανένα μακρινό σουτ. Μπορεί να τα έχει σαν trade εδώ πέρα, shoots from distance with power. Αλλά οι λύσεις μας στο εξάρι λέει ότι ίσως θα έπρεπε να κάνουμε άλλη μια προσθήκη. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να βασιστώ στον Ένις Τσοκάη ότι μπορεί να καλύψει τα ρεπό του Πέρες. Ο Πέρες είναι ποιότητα, ο Πέρες είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Μπορεί να είναι στα 34 του και να μην έχει τα τρεξίματα που είχε πιο παλιά, αλλά έχει και την πάσα, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Ο Ζέκα ήρθε να προσφέρει πολλά, το είπαμε και πριν. Τώρα στο κέντρο. Ζέκα εμπιστεύομαι. Τσέριν εμπιστεύομαι. Έδειξε πέρσι ότι το έχει. Από εκεί και πέρα, άλλος κεντρικός μέσος που έχουμε είναι ο Βιλένα, που σίγουρα θα πάρει θέση βασικού, πιστεύω. Δεν είναι αρκετοί τρεις παίχτες, πιστεύω, για το κέντρο. Οκ, okay, σε κάποιον τραυματισμό μπορεί να κολλήσει και ο Τσοκάη στο κέντρο. Οκ, okay, Κλέιν Χέισλερ, τίμιος, και αυτός, ένας Ραϊμόντα Ζουτάουτας. Τίμιος. Δεν σου λέω, θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι καλύτερο στο κέντρο. Και εδώ πέρα έρχεται ο Αλεξανδρόπουλος. Μιας και του Αλεξανδρόπουλου δεν βγήκε στη Sporting από ό,τι φαίνεται. Για εμένα, ίσως θα ήταν καλύτερο να δώσουμε αυτά τα 3 εκατομμύρια για τον Αλεξανδρόπουλο αντί για τον Βιλένα. Όχι ότι Βιλένα δεν θα παίξει καλά, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα σίγουρα, αλλά είναι παίχτης ποιότητας μεσοεπιθετικά. Σίγουρα ο Αλεξανδρόπουλος να μην έχει αναπτύξει ακόμα αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι του, αλλά είναι ένα παιδί από τα σπλάχνα σου και πιστεύω ότι αν ήταν να γυρίσει ποτέ Ελλάδα, αν γυρίσει ποτέ το παιδί, γιατί τώρα παίζει στο εξωτερικό, οπότε μπορεί να μην θέλει να γυρίσει ξανά Ελλάδα με τα δεδομένα μας, you know, θα ήθελα να τον δω στα πράσινα. Πάλι. Πιστεύω ότι πλέον υπάρχουν παίχτες Έλληνες οι οποίοι θα μπορούσαν να αναδειχθούν μέσα από αυτό το roster και να πλαισιώσουμε πιο πολύ με Έλληνες παρά με όχι αμφιβόλου αξίας και ποιότητας ξένους, αλλά σε ηλικίες που δεν μπορείς να βασιστείς πάνω τους για πάνω από μία με δύο σεζόν. Πιο πολλοί παίχτες που αγοράσαμε είναι αυτού του βιλενικού. Αν εξαιρέσουμε τον Γετβάη που δεν τον έχουμε αγοράσει και είναι δανεικός, ή τον Βιλένα, δύο στους πέντε. Okay, είναι στο prime τους. Οι υπόλοιποι πάνε προς δύση prime. Όπως Τζούριτσιτς, Μλαντένοβιτς. Ο Ζέκα το έχει περάσει το prime του, αλλά είναι ο Ζέκα. Κατανοητό. Και έχοντας ένα ήδη μεγάλο roster, δεν θα ήταν άσχημο και παράλογο να αρχίσεις να φέρνεις πίσω κάποια ταλέντα τα οποία ίσως αδίκησες ή δεν τα πίστεψες όσο θα έπρεπε.
στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Πιστεύω Μαντσίνι, Αϊτόρ είναι αρκετά καλή. Αϊτόρ είναι βαρόμετρο μεσοεπιθετικά για την ομάδα. Ο Μπερνάρντ έχει άλλη μια χρονιά να δείξει ότι μπορεί να κάνει κάτι για την ομάδα. Ο Κλέιν Χέισλερ για rotation είναι μια καλή λύση, αλλά με τον Τζούριτσιτς στην ομάδα δεν βλέπω να έχει τόσο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για το Βέρμπιτς. Οπότε έναν από τους δύο ίσως τους που έλεγα εγώ. Θα ήθελα να δω ο Ιωαννίδη να παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω φέτος. Άμα χάσει τις ευκαιρίες του ο σπόραρ φέτος, να μην συγχωρεθεί άλλο. Έχει αρχίσει και γίνεται λίγο καθοριστικός για τα αποτελέσματα, τα άσχημα του Παναθηναϊκού. Μερικές φορές λόγω του εγωισμού του, το ότι θέλει να τελειώσει αυτό στη φάση. Το ότι έχουμε δει την εξέλιξη του Ιωαννίδη, μάλλον και μοίραζε λίγο καλύτερα φέτος την μπάλα στους υπόλοιπους παίχτες, με την ομάδα να αποκτάει έναν εξτρά τρόπο σκοραρίσματος. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα πάντως στον Παναθηναϊκό να δώσει ευκαιρία σοβαρή που τη δίνει. Δεν λέω. Και ίσως και μια ευκαιρία στον κύριο, τον κύριο Μπιλάλ, που ακούμε πάρα πολλά, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα να παίρνει την ευκαιρία του τη μεγάλη. Ο Σπόραρ για εμένα, μιας και δεν είναι Βραζιλιάνος όπως ο Μπερνάρντ, δηλαδή τον Μπερνάρντ αν τον κρατήσει άλλη μια σεζόν και κάνει μια καλή σεζόν ευρωπαϊκά, έχει μεταπολιτική αξία. Ο Σπόραρ και ο Βέρμπιτς δεν ξέρω και δεν πιστεύω κατά πόσο ένας Σλοβένος που μπορεί να έχει τόσα caps να πουληθούν τόσο εύκολα, αν δεν έχουν καλή σεζόν. Ο κύριος και Ευρώπη απλά να δειχθεί, Βραζιλιάνος είναι, θα πουληθεί γρήγορα. Τώρα όλοι εμείς εικασίες κάνουμε το πώς θα θέλαμε να δούμε τον Παναθηναϊκό που όλοι ονειρευόμαστε και αγαπάμε και για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Είπαμε ότι είπαμε για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Είναι ένα σύνολο το οποίο δεν είναι κακό, αλλά πιστεύω ότι έχει ελλείψεις ακόμα. Κέντρο άμυνα, ίσως κάποιες κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι στο κέντρο. Μεσοεπιθετικά υπάρχει κάποια ποιότητα, οπότε ίσως υπάρχει και μέλλον για την ομάδα ευρωπαϊκά. Ευελπιστώ στον επόμενο αγώνα που παίζουμε με την Ντνίπρο να μην τα βρούμε τόσο σκούρα αμυντικά με τον Αρτέμι τον Ντόβμπικ. Το μεγάλο που λένε και αστέρι της ομάδας, το πυροβόλο τους, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική σεζόν και θα είναι δύσκολο για τους αμυντικούς μας. Ευελπιστώ τακτικά να είμαστε προετοιμασμένοι. Το κάνει αυτό ο Γιοβάνοβιτς, το ψάχνει το θέμα, πόσο μάλλον όταν παίζεται μια ευρωπαϊκή πρόκριση. Καλή τύχη στον Παναθηναϊκό. Αυτά είχα να πω για σήμερα, μάν μου. Ήταν το πρώτο βίντεο που μιλάμε για μεταγραφές, για real life και μια φίλαθλη άποψη για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα γίνουν και άλλα βίντεο σαν αυτό, με μεταγραφές ελληνικών ομάδων. Απλά ξεκινήσαμε με τον Παναθηναϊκό γιατί έχει κάνει το πιο μεγάλο μέρος των μεταγραφών του για το καλοκαίρι, μιας και ξεκινάει πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις του. Και θα συνεχίσουμε με άλλες ομάδες και βλέποντας στη συνέχεια το πώς θα πλαισιωθούν μεταγραφικά. Ελπίζω να το βρήκες ενδιαφέρον. Περιμένω σχόλια από κάτω για τις δικές σας προτάσεις σε αλλαγή ροστέρ του Παναθηναϊκού. Κάποια μεταγραφή που θα θέλατε να δείτε, που να είναι εφικτή προφανώς, εντάξει δεν μιλάμε μόνο μανατζερικά, μιλάμε και real life. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο, ένα thumbs up, ένα like, ένα subscribe για εσένα που με βλέπεις πρώτη φορά και until the next time, man μου, τα λέμε off!